Σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη ανάρτησή μας πριν από μερικές μέρες για το πυρηνικό εργοστάσιο που ετοιμάζει η Τουρκία με ρωσική βοήθεια στο Ακούγιο. Είχαμε παρουσιάσει φωτογραφίες που είχαν κυκλοφορήσει στο χώρο του διαδικτύου με ρογμές στην κατασκευή, καθώς και ύδατα τα οποία φαινόντουσαν να εισραίουν στο χώρο. Τώρα φαίνεται ότι το απόγευμα της Τρίτης σημειώθηκαν και δύο διαδοχικές εκρήξεις. Για την έκρηξη που έγινε στο εργοστάσιο του υποκατασκευή πυρηνικού εργοστασίου μετέβει η στρατοχωροφυλακή και ο έπαρχος. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε σπίτια, έσπασαν παράθυρα και πόρτες στη γύρω περιοχή και προκλήθηκαν και ζημιές σε θερμοκήπια. Την είδηση που διαβάζουμε στο cnn.gr έκανε γνωστή ο έπαρχος της πόλης. Η νομαρχία της επαρχίας της Μερσίνας έβγαλε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τον έλεγχο των ζημιών αλλά και για να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να αποδοθούν ευθύνες. Η εν λόγω νομαρχία της Τουρκίας υποστηρίζει πως η έκρηξη ήταν προγραμματισμένη και στα πλαίσια οικοδομικών έργων. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το εν λόγω υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο συνιστά διπλή απειλή. Αφενός μεν μια υποψήφια βόμβα για το περιβάλλον εφόσον είναι χτισμένο σε σεισμογενή περιοχή, αλλά και θα αποτελέσει την αφετηρία για να αποκτήσει η αναθεωρητική άγκυρα και πυρηνικά όπλα.